Κρίσιμος ο ρόλος του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, που εδώ και χρόνια προστατεύει και προβάλλει το κρητικό ελαιόλαδο, με την απερχόμενη και νέα διοίκηση να ενώνουν δυνάμεις απέναντι στις σημερινές προκλήσεις για την ελαιοκαλλιέργεια. Μετά από 18 χρόνια στο τιμόνι του Συνδέσμου, ο Γιώργης Μαρινάκης παρέδωσε την προεδρία στο Γιάννη Μαλανδράκη, επισημένοντας ότι θα συμμετέχει ενεργά ως μέλος, με τον νέο πρόεδρο να τονίζει το θετικό αποτύπωμα που αφήνει πίσω η απερχόμενη διοίκηση. Δεν είναι μόνο ένα προϊόν με την οικονομική έννοια, αλλά είναι μια διατροφική αξία και, αν θέλετε, ένα φάρμακο που είναι ο αντίλογος σε όλα τα υπόλοιπα καρκινογόνα προϊόντα τα οποία, επειδή τα είχαν φθηνότερα, διακινούμε και βάζουμε στα σπίτια μας και στα εστιατόρια μας. Θεωρώ ότι η επόμενη μέρα του ΣΕΔΙΚ θα πρέπει να το βρει με συνεργασίες προγραμματικές και στρατηγικό σχεδιασμό και με την περιφέρεια Κρήτης και με επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού, καθώς βέβαια και με επιστημονικούς συλλόγους όπως είναι το ΓΙΟΤΕ. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα με την προεδρία του Γιώργη του Μαρινάκη έχουν μπει βάσεις για να γίνουν σημαντικά πράγματα. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, υπάρχουν πολλά ζητήματα και σε σχέση με τη τιμή και σε σχέση με την ποιότητα και σε σχέση με την διατροφική του αξία και σε σχέση με τη σύνδεσή του με τον τουρισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κρήτης ΕΡΔΙΚ να συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερο ζήλο και προσπάθειες ώστε να διασφυλάξουμε το βασικό μας προϊόν της Κρήτης, το λάδι, τόσο σαν προϊόν, τόσο όσο καλλιέργεια την ελιά και τόσο και τους παραγωγούς να τους στηρίξουμε. Με το ΣΕΔΙΚ να αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τους ελαιοκομικούς κατά βάση δήμους του νησιού, ο ρόλος του είναι καθοριστικός, ειδικά αυτή την περίοδο που προβλήματα όπως η διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και η υψηλή τιμή του ελαιολάδου πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν μας ξεγελά το γεγονός ότι υπάρχουν πλέον υψηλές τιμές, οι οποίες δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούν να διατηρηθούν για πολύ και ούτε έχουν να κάνουν με διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες έγιναν, που όμως πρέπει να γίνουν. Ένα μεγάλο θέμα είναι η ΚΑΠ. Είναι μεγάλη η αδικία αυτή που γίνεται στην ελαιοκομεία σε σχέση με τις επιλογές του παρελθόντος και πιστεύω και εύχομαι ότι ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και φίλος μας και κριτικός Υπουργός ο Λευτέρης Αυγεννάκης θα δει αυτή την αδικία και θα διεκδικήσει τα δικαιώματα των ελαιοπαραγωγών και εντός και εκτός Ελλάδος. Θα πρέπει να υπάρχει μία πρόταση προς το Υπουργείο, το οποίο Υπουργείο μετά πρέπει να την ενστερνιστεί καταρχήν. Μιλάω για τις δεδρότες καλλιέργειες, προς τη μήνα αδικημένες και ιδιαίτερα ελαιοκομεία. Και στη συνέχεια αυτή να γίνει πολιτική εθνική για να προταχθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τα βήματα πρέπει να γίνουν αυτά και στο κομμάτι αυτό μπορεί να έχει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη, όχι μόνο στο ΣΕΔΙΚ, αλλά αυτή η άποψη του ΣΕΔΙΚ να έρθει και να ενισχυθεί από επιστημονικούς φορές όπως είναι το ΓΕΟΤΕ, από θεσμικούς φορές όπως είναι η ΠΕΔ και από την περιφέρεια, ώστε η Κρήτη να έχει μια ενιαία κοινή παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο θέλει να γίνει αναθεώρηση στις δεδρότες καλλιέργειες της ΚΑΠ. Ειδική αναφορά έγινε στο θέμα της δακοκτονίας αλλά και του τρόπου άρδευσης, ενώ παράλληλα στοίχημα αποτελεί αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος σε μια αυθεντικότερη διάσταση του νησιού με πρωταγωνίστρια την ελιά. Η δακοκτονία είναι πολύ μεγάλο θέμα, όπως επίσης πολύ μεγάλο θέμα είναι και ο τρόπος άρδευσης πλέον, όχι μόνο των ελαιών, γενικά των όλων των καλλιεργειών, των δεντρόδων καλλιεργειών που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και στο νησί μας. Υπάρχουν πλέον επιστήμονες και επιστρέφω στο ερώτημά σας που πρέπει να τους έχουμε δίπλα μας. Δεν μπορεί να πορευόμαστε με το έτσι νομίζω ή έτσι το έκανα μέχρι τώρα. Θα πρέπει να πείσουμε τους πάντες ότι η λύση δεν είναι τα φθηνά προϊόντα και η υποβάθμιση, αν θέλετε, της αξίας, αλλά η αύξηση της ποιότητας και της παρεχόμενης υπηρεσίας που παρέχουμε στους εκατομμύρια επισκέπτες που έρχονται στο νησί μας.